Yeah.
Υπότιτλοι AUTHORWAVE.
Χριστό το Θεό παραδόμεθα.
ανταποδώσεις αυτού τες πρεσβείες της Θεοτόκου σώτε σώσον ημάς. Κύριος εν το ουρανό ετοίμασε το θρόνο αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει τες πρεσβείες της Θεοτόκου σώτε σώσον ημάς. Gardini,
Χριστός, Άγιος Σακράμαντος, ελέησον ημάς. Ο Άγιος ο Θεός, Άγιος Ιησούς, Άγιος Σακράμαντος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ιησούς, Άγιος
Πατριάρχο, πολλά τα έτη. Καθώς γαρεγένετο Ιωνάς σημείων της Νεβίτες, ούτως έστηκε ο Υιός του ανθρώπου τη γενεά τα αυτή. Βασίλισσα νότου, εγερθήσετε εν την κρίση
μετά τον ανδρό της γενεάς ταύτης και κατακρίνειν αυτούς ότι ήρθε εκ των περάτων της γης, ακούσε την σοφία Σολομώντος. Και ιδού πλοίον Σολομώντος όδε, άνδρες Νινεβοί αναστήσονται την κρίση μετά της γενεάς ταύτης και κατακρινούσιν αυτήν ότι μετανόησα εις το κήρυγμα Ιωνά και ιδού πλοίον Ιωνά όδε. Ουδείς δε λίχνον άψας εις κρυπτών τήθηση, ουδέ υπό των μόδιων, αλλά επί τη λιχνία. Ίνα είσαι πορευόμενη, το φέγγος βλέπουσι. Yeah.
του Αρχιεπισκόπου και Πατριάρχου ημών Βαρθολομαίου, Εμμανουήλ, Νικολάου, Ηλίου και Νικολάου Ιερομονάχου και Πάσης, σε Χριστό ημών αδερφότητος, του Ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξία θάλασσαν και αέρα, Φιλοχρίστος δρατού ημών των σώματων ασφαλείας, των διοικητικών, δημοτικών, εκπαιδευτικών, στρατιωτικών και δικαστικών αρχών της νήσου και πόλεως ταύτης, πάντας λόγιους χριστιανών των κατοικούντων και παρεπιδημούντων, εν την ίσο πόλη και νωρία ταύτη, και να πάθη καθημάς Θεοφρουρήτω Μητροπόλη, των εφόρων, επιτρόπων, συντρομητών, αφιερωτών, αναγεννηστών και βλαβών προσκυνητών του Αγίου Ναοτούτου, των ψαρών, των κοπιών και διακονούν τον εναυτό και των δούλων σου. Νικολάου, Βασιλείας Παναγιώτα μετά των τέκνων, Σταματίας Υιού και τέκνων, Παναγιούλας Υιού και τέκνων, Μαρίας Υιού τέκνων, Σεβαστής Υιού και τέκνων, και πάντων ημωμυσικής ο Θεός Βασιλεία αυτού, πάντοτε νυν και αεί, και εις τους αιώνας των αιώνων, Θεός Υιός. Εις αρχιεροσύνη σου μνηστή Κύριος ο Θεός, εν τη βασιλεία αυτού πάντοτε, νίκαι αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αμήν. Το προκατόχον ημών Αλφίου Πατριάρχου Χρυσάδου Σοφρονίου Ιωάννου Γερμανού Αποστόλου και Σωστόμου και Ισιδώρου των Αρχιερέων, των Αηδήμων Αρχιερέων, Σπυρίδωνος Αποστόλου, Αποστόλου, Αποστόλου και Εμμανουήλ, των Ευλαβώς Αρχιερατευσάντων, Μεταστρίδια από τις Άντων και Γέντυρα Μητροπολιτάφη των Δούλων Σου, Δαβίδ Ιερομονάχου, Γερμανού Πρεσβυτέρου, Νομικού Ειρηνέου και Νικηφόρου, το χτιτόρων του Αγίου Ναοτούτου και Πασών των Αγίων του Θεούμενων και Εκκλησιών, των υπερπείς πατήρες πεσόντων, πάντων ενθάδευσε βός και τιμημένων, πατέρων γονέων και αδερφών ημών, ηγουμένων την πίστη και να μνημονεύσα με την Αγία Κύρα προθέσει, ζώντων και τεθνεώτων και των δούλων σου, Ανδρέου, ουταγμός επιτελουμενήν, Παναγιούλας, Νικολάου, Σταματίας, Διονυσίου, Πετράντα, Σωτηρίου, Ανδρέου, Μαυλιός, Κωνσταντίν, Ειρήνης, Μιχελή, Γεωργίου, Γιανακού, Δημητρίου, Ελένης, Ανδρέου, Γεωργίου, Μαρίας Προσκυνητρίας, Κωνσταντινιάς, Δημητρίου, Ιωάννου, Ζαχαρίας, Ζαχαρίου, Μιχαήλ, Διονυσίας, Ιωάννου, Καλλιόπης, Χρυσής, Αναστασίου, Εκατερίνης, Ζαχαρίου, Ιωάννου, Μαρίας, Ελένης, Μαρίας και Κυριακού, και μνημονεύσα με τεγεία και προθέσει, ζώντε και τεθνεώτο, και όν έκαστος τα διάνοια να έχει επιμονεύει νηστή Κύριος ο Θεός εν τη επουρανίω αυτού βασιλεία πάντοτε νυν και αεί τους αιώνας των αιώνων και καθολικής της δούλης σου. Εις αρχιέρος είναι σου νηστή Κύριος ο Θεός. Oh.
ποιμία φύλαξον εμάς ο Θεός, τη συγχάρητη. Πνεύματος ή με τα πάντα.
πάντων ιών. Και μετά του πνεύματος σου, ανοσχόμεντας καρδιά, Αυτό ο Λόρος Θεός.
όπου και Πατριάρχου ημών του Αρθρωμαίου, όρ χάρισα Ιησού Χριστιέ σε ειρήνη, σώρε δημιουργία μαχλοημερέγοντα και ορθοτομούντα των λόγων της εις αληθεία. Εν εις ταξεν η ψυχή
από Αρκηδία. Βεβαίως με τις λόγεις σου. Αλληλούια. Καλήνων την καρδία μου, εις αμαρτίας και μης αιώνια. Αλληλούια. Αθυμία κατέσχε με από αμαρτωλό. Ότι εμείς ήταν από την Γάλλη,
συγγενής του Δάφε, παραδέμους και σε χάρα και από την Γάιμη και από την Παριλιά, ήρθαν οι συγγενείς του και όλοι εμείς θυμίσουν τη μνήμη του και χαίρεται και αγάπεται. Ψυχούλα του είναι από πάνω, αλλά δεν είναι πίπα, παρακολουθεί. Παρακολουθεί, γιατί εμείς ήταν από κάτω. Ήταν από κάτω στο κωδικό του. Υποσχεθήκαμε για την ψυχή του, τη Θεία Λειτουργία. Και δεηθήκαμε όπως χρήσε ο Θεός, πάση χίλιο χώρα ζώντας και είναι δικαίωμα. Έτσι πρέπει να κάνουμε αγαπητοί μου αδελφοί, για αυτούς που φεύγουν από τον κόσμο με αυτό το πρόσχερο και πάει στον άλλο κόσμο, αιώνιο. Ένα κόσμο αγάπης, ελέους και χτισμών. Πρέπει να προσευχόμεθα. Και αυτό σημαίνει την ένωση που έχουμε μαζί με τους νεκρούς μας. Τους λέμε νεκρούς, όπως κοιμούνται. Κοιμούνται των αιώνιων ύπνων, μέχρι να έρθει η δεύτερη Κυρίου παρουσία. Και εκείνοι, και εμείς, με την έμπνευση Αρχαγγέλου και Σάντη και Θεού, να πάρουμε τους ουρανούς εμπνεύματι, σώμα πνευματικό, όπως του Κυρίου μας, όταν βγήκε από τον Λιντά, από τον Κύριο μας, έμπαινε μέσα στο Υπερό, από την τρύπα, από την πόρτα, τα παράθυρα, έμπαινε και είχε πνευματικό σώμα, Κύριο μας. Αυτό θέλει να μας εκδείξει, αυτή η Κύριο μας η παρουσία, ότι και εμείς από μια ημέρα, πνεύματι, πνευματική, άνθρωποι, το βάζει στους ουρανούς, μας ενδέξει ο μεγάλος κριτής. Ο Κύριος μας ήρθε τον κόσμο αυτό, να κάνει την αδελφή, το είδαμε στην Βηθλεέμ, το είδαμε στον Ιωδάνη ποταμό, το είδαμε να ομιλεί μετά, να κάνει κηρύγματα και να χτυπάει τους Εβραίους με κύριο τα ουγέα, κύριο τα ουγέα και να σου λέει όφη, είμαστε εθνόαν. Είδαμε τον Κύριό μας μετά να το συλλαμβάνουν, να το φυλακίζουν, να το πηγαίνουν πάνω στο ταβλό του μαρτυρίου του, να πλώνει τα χέρια του, να ενώσει τα διεστώτα, να ενώσει γη και ουρανό από τον Θεό. Και ο σκοπός που ήρθε στον κόσμο είναι αυτό, θέλει να μας σώσει. Και αυτό ο σκοπός τελειώνει πάνω στο σταυρό του. Εκεί πάνω στο σταυρό του μαρτυρίου του τελειώνει το έργο του επί της γης. Είσαι ο πατέρας του πάτερ μου, εγώ τέλεσα από το έργο σου. Μου είπε επί της γης και τώρα πάρε και πάνω στους ουρανούς. Ήρθε λοιπόν να μας σώσει με το κήρυγμά του. Και σήμερα είπα προηγουμένως, τα Άγια της Αγίας, φώναξε δυνατά, τα Άγια της Αγίας είναι ο Αγίος μας. Για την Άγια Δημήτρη γιορτάζει αύριο, για τον Όλομα, για τους προφήτες, για όλους τα Άγια της Αγίας. Όχι. Για μας είναι, δεν γίνεται στα Άγια της Αγίας. Εμείς πρέπει να τελειωθούμε, να πηγαίνουμε στον κόσμο αυτό, να γίνουμε Άγιοι, να γίνουμε τέλη, καθώς και ο Πατήρ Ουράνιος, Άγιος και όλος εστί. Για δεν αγωνιστούμε στον κόσμο αυτό, αγαπητοί μου αδελφοί, για την ψυχούλα μας, τι αγώνα κάνουμε, να επιβιώσουμε σωματικά και να επιβιώσουμε με τα κόσμου του τα πόσχερα και μάταια, να φάμε, να πιούμε, να κάνουμε και να κάνουμε. Όχι. Τι θα πει στον κόσμο αυτό για την ψυχούλα μας. Γιατί είμαι θα εικόνα Θεού. Και όσοι εικόνες Θεού πρέπει να αφήσουμε το κακό της καθομοίωση. Δηλαδή να ομοιάσουμε με τον Θεό Πατέρα μας, να γίνουμε κι εμείς μικρόθεοι, όπως έγιναν και οι Άγιοι. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει κι εμείς από τώρα να αγιαστούμε με την προσευχή μας, με την νηστεία μας, με την αγάπη μας, αυτή τη μεγάλη αρετή, με την υπακοή μας, που η υπακοή δεν υπάρχει μέσα στον κόσμο δυστυχώς. Ζούμε σε έναν κόσμο που δεν έχει υπακοή. Δεν έχει υπακοή ο κόσμος. Δεν υπακούει στα κεράσματα του Ευαγγελίου, του Κυρίου μας, υπακούν στα κλέματα του κόσμου τούτου, στους νόμους του κόσμου τούτου. Μα οι νόμοι του κόσμου τούτου έχουν αλλαγή, μεταβάλλονται. Είδατε πάντως στη Βουλή των 300, πότε ένα νόμο για πάρουν πολλά χρήματα, άλλο νόμο να πάρουν λιγότερα χρήματα, αυτοί αλλάζουν νόμοι. Αλλά ο νόμος του Ευαγγελίου μας δεν αλλάζει. Ένας είναι ο νόμος του Ευαγγελίου. Είναι εκείνος ο οποίος μας στηρίζει, μας ενδυναμώνει, μας οδηγεί επάνω στους ουρανούς καθαρούς στην ψυχή μας. Καθαρή την ψυχή μας. Το σώμα μας βέβαια, γιατί και τα δύο πρέπει να αγιαστούν. Ο Άγιος Άμας στην Κάλυνο, ο Άγιος σώμα του είναι ακέραιο. Γιατί αγωνίστηκε. Έδωσε ένα ακέραιο σώμα και μια Αγία ψυχή. Σήμερα είναι ο Άγιος, ο Άγιος μας.
ο πολιούχος μας, ο προστάτης μας, ο εύφορός μας. Ξέρετε πόσο κόσμος πάει στον Άγιο Σάββατο στο μοναστήρι κάθε μέρα και ντόπιοι και από την Ελλάδα και ξένοι ακόμα. Και ξένοι ακόμα. Και όσοι πολλοί πάνε στον Άγιο Σάββατο να την θυμίσουν, να την θυμίσουν και πάνε την ευχή του. Γιατί αγίασε ο Άγιος Σάββας με τον τρόπο το δικό του. Παραλαμβάνω με την αγάπη που είχε, με την υπομονή που είχε, αλλά με την παρησία που είχε. Έτσι και πρέπει να γίνουμε λίγο αδελφοί μου, Άγιοι. Ναι, να μην σα πω δηλαδή ποτέ να γίνω εγώ Άγιος όταν ακούω τόσα και τόσα κακά μέσα στον κόσμο και βλέπω τόσα πολλά. Αυτό είναι. Να αποβάλουμε από μπροστά μα τα του κόσμου τούτου, να δούμε μπροστά και ψηλά. Ξέρετε, όταν πίνει νερό η πόρτα, που βλέπει. Ψηλά. Ψηλά. Στο στενό για την πόρτα. Και δεις τι πρέπει να γίνει. Ο άνθρωπος είναι άνθρωπος. Ψηλά να μην πίνει ο άνθρωπος. Όχι κατά την πίστη, ο άνθρωπος. Γη είναι η γη, η μάνα γη που μας συντηρεί που είμαστε εδώ πέρα. Μετά όμως πάντα είναι η μεγάλη μας ιδέα, ο Θεός, ο πλάστης και ο δημιουργός μας. Αυτό πρέπει λοιπόν να προσδοκούμε πάντοτε, να το τιμούμε πάντοτε, να το αγαπούμε πάντοτε, αλλά και να τον υπακούμε τον Θεό. Εάν δεν υπάρχει υπακοή στο Θείο θέλημα, τίποτα δεν θα πρέπει να υποδηθεί. Γι' αυτό λοιπόν, σήμερα μαζευτήκαμε σε αυτό το ωραίο κρυσάκι της Παναγιάς μας. Τι ωραίο κρυσάκι είναι. Να πω ένα ευχαριστώ στον πατέρα Νικόλα που το έχει τόσο καθαρό και σε μια-δύο κυρίες που το καθαρίζουν. Θα πω συγχαρητήρια. Αλλά θέλω όμως και αυτή και ο πατήρ Νικόλαος και αυτή η κυρίες που γίνεται στην εκκλησία να είναι συνδεδεμένες με την αγάπη. Να μην ακούω ότι ξέρεις έχω παράπονα ο ένας, έχω παράπονα ο άλλος. Αυτά δεν είναι στο πράγμα. Για ένα σκοπό εγώ να μην ζώμεθα. Το σκοπό του ναού αυτού να είναι καθαρός και να παίρνουν οι πιστοί μας από το ναό την ευλογία του Θεού του Πατρός. Όταν λοιπόν υπάρχει μια ανομαλία μέσα στις σχέσεις, όχι μόνο του Πατρός και του λαού, και το άλλο πολύ ιερέο, την άλλο με την χώρο, την άλλο με την τρόπο και στους άλλους ναούς. Είναι μια σχέση αγαπητική και όχι μια σχέση που να χωρίζει τους ανθρώπους. Γιατί ξέρετε, αν ποτέ ιερεύσει, έχει ένα άγχος για κάποιον. Αυτό είναι λίγο δύσκολο από την κοινωνία. Είναι λίγο δύσκολο. Δεν πρέπει ο ιερέας ποτέ να έχει άγχος για κανένα. Όπως και εγώ. Γι' αυτό λέω, ο Θεός θα τον ελεήσει. Ο Θεός τόσο για μέσα μου είπαν από τον καιρό. Δύο χρόνια τώρα παλεύω με τον ιό. Παλεύω με τον ιό για να καταλάβει ο κόσμος ότι πρέπει να είμαι θα όλοι συνεπείς και υπάκουγοι στον λόγο του Θεού καταρχάς. Διότι αυτό που ήρθε σήμερα, αυτή η ασθένεια, δεν νομίζετε πως ήρθε έτσι. Ήρθε για τις αμαρτίες μας. Να μας τραγουδήσει πραγματικά και μας φέρει κοντά στον Θεό. Ο Σάββης, ο λαός του Ισραήλ, είχε προβλήματα με τον Θεό. Πίστευε άλλα έθνη, άλλους θεούς. Ο Θεός ήταν τους προφήτες. Τους Αγίους του, για να φέρουν ξανά πάλι κοντά στον Θεό τον κόσμο, τους συμβαίνεις. Έτσι λοιπόν και σήμερα ο Θεός Πατέρας μας. Μας έστειλε μια ασθένεια, πρέπει να την δεχτούμε με υπακοή και απλώς ο Θεός δόξει ο Θεός και Θεέ μου, σε παρακαλώ, λύτρωσέ με, δώσε μου την υγεία μου από αυτό το κακό μαζονίκι. Όχι να φωνάζουν και να βρίζουν, άλλος βάζει μάσκα, άλλος δεν βάζει μάσκα, άλλος κοίτα, άλλος δεν κάνει να πει τα χέρια, άλλος να βλέπει. Αυτά τα πράγματα δεν είναι σωστά να τα λέμε. Δυστυχώς, περάσαμε δύο χρόνια πάρα πολύ δύσκολα. Και μάλιστα τα σπίτια έπαθα μεγάλη ζημιά, οι οικογένειες, κυρίως τα παιδιά μας. Τα παιδιά μας μπήκανε τώρα κάπως έξω και έχουν μία τάση επιθετικά. Να πάτε στα σχολεία, αυτό θα το παρατηρήσετε. Τα παιδιά θέλουν να ξεσπάσουν. Να ξεσπάσουν όμως δεν είναι σωστά. Να ξεσπάσουν με το ναυρίσμα, να το το άλλο, να πετάει τρικουτρόλι στο μέσο του σχολείου, να χτυπάει το καθηγητή, το δάσκαλο. Αυτά δεν είναι τα θετικά. Αυτά δεν είναι σπάρματα. Δεν είναι των παιδιών, των Ελλήνων παιδιών. Γιατί δεν μάθαμε έτσι ποτέ εμείς να χτυπάμε το δάσκαλό μας, να χτυπάμε τη δασκάλα μας, να χτυπάμε τον καθηγητή μας. Και να περνάμε τρεκατούχες προς τα πόδια και να βρίσκουν και να κάνει λοιπόν η διεύθυνση να κάνει και αποβολές. Αυτά τα πράγματα τα θέλει αυτή η κατάσταση.
Γι' αυτό πρέπει να ενωθούμε. Και η οικογένεια μου, λέει ο Δεσπότη μου, αυτή και η οικογένεια. Και η οικογένεια, τι να σου κάνει αυτή η οικογένεια όταν είναι κλειμένη δύο χρόνια σε ένα δωμάτιο εκεί πέρα, ο πατέρας και η μάνα και τα παιδιά, τι να σου κάνουν. Θα ξεσπάσει η ημέρα. Το θέμα είναι όμως το ξέσπασμα να είναι προς καλό και όχι προς κακό. Δεν έχουμε αγάπη που πρέπει να έχουμε προς πάντες από όλους τους μονείς μας. Γι' αυτό αγαπητοί μου αδερφοί, ας προσέξουμε. Θα ξεπεράσουμε αυτή την τρέλα που μας βρίσκει, αλλά με προσευχή, με υπομονή, με κατερία και μια ωραία κίνηση. Θεέ μου, σε παρακαλώ, βοήθησέ μου να έχω υγεία. Αυτό πρέπει να κάνουμε όλοι μας αδερφοί, γιατί θέλουμε πραγματικά να ζούμε ως άνθρωποι της κόσμου αυτού, και άλλοι μόνοι στους γραμμούς, όχι και οι άλλοι. Επομένως, Άγια Ξαλής είναι για μας. Εμείς που θα γίνουμε Άγιοι τέλειοι, καθώς ο πατήρ μου είναι ο Άγιος και τέλειος εστί. Ας είναι αιωνία εκείνη του Ανδρέα μας, όλο το όνομά σας, το όνομά σας, που διαβάσατε προηγουμένως, και όλοι που αναπάμονται στο γραφείο αυτό το κριτήριο της ενορίας αυτής, και όλοι οι μεγάλες ψυχές που έχουν φύγει από τον αυτό, πρόσκαιρα με τα άλφα και βήτα λόγω. Αμήν. Με τα φόβουθε μου πίστεως και αγάπης προσέφεται. Με τα λαμβάνη. Σύγκρουσου το μυστικό. Συγκρονιέται μου. Κοινωνών με παράδο. Μοιράτης εκκλήσου. Το μυστήριον υπόν, που φίλοι μας ειδώσω κατάφερο Ιούδας, αρρώς όλης της ομολογώσει. Μνήστητη μου, Κύριε, εν τη βασιλεία σου, μνήστητη μου Δέσποτα, εν τη βασιλεία σου, μνήστητη μου Άγιε, σώσον ο Θεός των λαών σου και ευλογήσον τη γενομία σου. Είδαμε το φως το αληθινό, ελάβαμε βρεβά ουράνιο, έβραμε την αλήθη, αλλιέται το σιάμα προσκυνώντες, αφιλάρι μας, έσωσε, ευλογούντας και
πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, Αγία ζωά πόντα την ευπρέπεια του ίδιου σου, Συ αυτούσα την δόξη φυσβημάνη και με καταλήπηση μας σου εζεφησέ, η ειρήνη μόνη που σου δόρισε, της Εκκλησίας σου, της Ιερεύση, της άκουση ημών των στρατών και παγκύπρα λαό σου, ότι πάσα εγώ εις τα βαθή και πάνω με τη ματέρνιο, άντες και κατά μιας πάνω στον πρώτο. Και στην δόξα και ευχαριστία και σωσίσαι στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την Ιν και Αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε το όνομα Κυρίου ευλογημένον από του νυν και ως του αιώνος. Κύριε το όνομα Κυρίου ευλογημένον από του νυν και ως του αιώνος. Το όνομα Κυρίου αυτό έτσι το έχει, αυτό πρέπει να έχει ο ιερεύς. Ο ιερεύς πρέπει να είναι ένα κεράκι, να φωτίζει και να λιώνει και να καίγεται. Έτσι είναι και ο ιερεύς λοιπόν. Όπως το κεράκι έχει αυτή την ιδιότητα, ο ιερεύς πρέπει να χαίρεται, να κλαίει με τα κλαιόντων και να χαίρει με τα χαιρόντων. Αυτό λοιπόν, σας παρακαλώ πάρα πολύ, δεν κάνει και εσύ το παιδί στο Ισάκι. Παπά δεν είναι. Μην περιμένετε να δείτε την παπά. Αν φύγει ο παπά, σα έκλεισε ο ναό σα. Παπά δεν δίνει εγώ πια. Το κράτο δεν δίνει ιερέα. Καταλάβετε το αυτό, γι' αυτό, να την αγαπάτε. Λοιπόν, θα το κάνω οικονόμο. Οικονόμο θα πει ότι θα έχει την οικονομία των πραγμάτων τη εκκλησία. Οικονόμο. Αυτό είναι μεγάλο πράγμα λοιπόν. Γι' αυτό θα έχει συνεργασία με την επιτροπή του και αλλήλων. Τα βάρη βαστάζει. Έτσι πάτε. Καλό ήρθε. Κάτσε πίσω. Πες και έλεψω. Κέλεψω. Πες και έλεψω. Κέλεψω δέσποτα των ειν προσφερόμενων σε. Σε και τεύομεν, πολιέσμενε Κύριο Θεός ημών, των αλάθητων και ανεξενεύγητων και ανερμήνευτων, έπειδε το Λούσιο Νικόλαο των Ιερομόναχων, των προχειριζόμενων αφημών, των ευτελών και αναξίων δούλων σου, η διακονία του οικονόμου. Με τα φόβου Θεού, εν πάση ισχύ, αγωγίστος εν υπομονή, εν υπακοή, καταξίωσον αυτών τη διακονή, σιγά λυμίζοντα απέφυνας τους διακονούντας ή διακονουμένους. Δεν δέσποτα Κύριο Θεός αυτό καλώς το επίτευγμα του υπουργήσης του διακονή ή να του μισθού το φρονίμο και πιστών οικονόμων τύχη καθώς και το Ευαγγελίου λέγει. Λέγεις, ότι υγείας και δοκτωπάνιμο ορισμά σου του Πατρός και του Ευαίματος νίκη εξ ουρανός του Ιερού. Αμήν. Αυτό λοιπόν είναι επιγονάτιο μου, έτσι. Άξιο! Άξιο! Δυνάμει την ποιοτή ζωή ο Σταυρού.
τη χαρά σου την ο Θεός ημών, ο κατ' βάσης ο Άδη,
και τα σωδυναλίσσα στον τεπεδημένον αυτός και την ψυχή κλούλουσου σώτεραν άπαυσον. Και νικία ήγη στους αιώνας των αιώνων αμήν μόνη ανικία γρέντος παθένος η θεώνας προσκύσασα πρέσβευε του ελεηθήνε και συγχωρητήνε την ψυχή. Δέσποτα πολυέλεε, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, όταν κλείστης των νόμων βασιλείας, συχάρτηδες μήτε και γήτας των ανθρώπων αμαρτίας, μετά την ελίσσο νεκρό, τη δίευρο και ανάσταση, τις Αγίες Μαθητές και ρίστος του Ιησάφνης εξουσία, όσοι δεδεμένα είναι και το ουρανούς αδιαυτών, η γη δέδεται, μέσα από τους ουρανούς αδιαυτών, η γη λένεται, διαλόγους ζημάς του για να ξύνεις δούλους σου, θα στάθεις παρασύ υπεραγίας, δουλειάς και χάριτος, διαφάζον έκατε ποιος σας γενέστε, ώστε και εμάς ούτω δεσμείτε και βγείτε με λαό σου συμβαίνοντα. Αυτός πανάκαθε βασιλεύ, διεύγουν τα πήγε εξυπούλου σου, χωρίς του σου ανθέα, είτε τον αρκούσα που συμβαίνησε. Και άφησε αυτό, όσο εννοώ, ή ρέγω, τα διάρκεια είμαστε. Είσαι σε αυτού και το επικείμενο με θρύβο τρόπο δεσμό, όλα κόμματα δε αυτούν της τροπαχής, η άρεστη νόση θείας έλυσε, είτε υπάρχει αίρος του παρατηνός, φόρου και δικαία του που του χρησιμοποιήθηκε. Ευδόξα μου την παραφό και πολυέλεος. Ευχήν αυτού, θα και τα θέλετε το πρεσβησά μου. Το δε σώμα, μου δείξα τη φύση ότι είναι ότι πληροσμένος υπάρχησα του σώμας μου. Ο Θεός των πνευμάτων και πάσης αρχός, από το φάνατο καταπαρτήσα την αδιάβολο καταργήσα και τον πρεσβησά μου. Αυτός Κύριε, Συγκοντούλος Ανδρέου, που ήταν μέσα στο παιδιού δεν είναι. Παναγιούλας, Νικολάου, Σταματίας, Διονυσίου, Πετράτας, Σωτηρίου, Ανδρέου, Μαγουλιός, Κωνσταντή, Ειρήνης, Χελή, Γεωργίου, Γιανακού, Δημητρίου, Ελένης, Ανδρέου, Γεωργίου, Μαρίας Προσκυνητρίας, Ζαντινιάς, Δημητρίου, Ιωάννη, Λαχαρία, Μιχαήλ, Ιωνυσίας, Ιωάννου, Καλλιόπης, Χρυσής, Αναστασίου, Κατερίνης, Σλαχαρίου, Ιωάννου, Μαρίας, Ελένης, Μαρίας, Κυριακού. Ετάξω να φτάσει, εν τόπο φωτεινό, εν τόπο πλοερό, εν τόπο αναψύξεως, πένθα πέντρα οδηγή της δρόμος. Παραμάτημα το παρατών πραχθένε λόγω η έργο η διαρκεία ως αγαθός και φιλάνθρωπος τη δόση του κόσμου. Ότι ο Θεός συνάνθρωπος στην ψυχής και ούχα αμαρτήσει. Σκάνει τους αμαρτίας υπάρχεις και δικαιοσύνη σου, δικαιοσύνη στον αιώνα και λόγω σου αλήθεια. Όλη η Ανάσταση, τη ζωή και η μακαρία ανάπαυσης του Ιησού Ανδρέου και στην Αδεσμό και τον Θεού το Πατρί και του Υιού και του Θεού και του Θεού και του Θεού και του Θεού. Του Κύριου δεήθωμενο της η Ανάσταση, η ζωή και η μακαρή ανάπαυση του Εκμημένου του Ανδρέου και του Θεού Δοσμό και εσύ την δόξα να πέμπουμε σε το ανάπτυξη του Πατρί και του Πανίγιου και καθώ και στον οποίο σπουδεύουμε την ίδια ή έτσι ως Ανδρέου. Ανάσταση, η ζωή και η ανάπαυση του Εκμημένου του Ανδρέου Χριστό Δοσμό και εσύ δόξα να πέμπουμε στον άνθρωπο του Πατρί και του Πανίγιου και καθώ και στον οποίο σπουδεύουμε του Κυρίου Δεήθων, ότι εσύ ανάστη ζωή και μακαρή ανάπτυξη και κειμένο δούλου σου Ανδρέου Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να πέμπουμε στην του ανάπτυξη Πατρί και του Παναγίου και αγαθών, και στο ποιό σου πνεύμα την ίδια και έγκυο σε αιώνα στον αιώνο. Κύριε Δεήθων, ότι εσύ ανάστη ζωή και ανάπτυξη και κειμένο δούλου σου Ανδρέου, και εσύ ανάστη ζωή και ανάπτυξη και κειμένο δούλου σου Ανδρέου, και εσύ ανάστη ζωή και ανάπτυξη και κειμένο δούλου σου Ανδρέου,
και νεκρών και ζώντες που μου έχουν αντίληψη για τις μόνες. Παιδιές παραγράδες, πίνης ημών Θεοτόπου, Παρθένου Μαρίας, και πατώρων Αγάπης Άκη Ιακώβ, του Αγίου Φίλου του Λαζάβου Ρεμπέμπη και Χρουστού Ανδρέου, που ήταν στο Φιλοπαιδί, εσκηνέζει και εγώ τάξη. Αυτό ήταν μακαρίσι, παραλαγής παρόντου του Ευρωσκή και του Θεός. Παλιά σου γίνει όπως κύριος ο Θεός θα έχει την αυτοέντα δίκαινα πάγω τον έτσι Θεός την βασιλεία των ουρανών και άφησουν αυτών αμαρτιών παρα Χριστό το θανάτου βασιλεί και θεοί μόνο της όμεθα και κύριου δε ηθόμη Δέσποτα πολυέλε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών εκτασίσω ο βασιλείας και κάλλιου δεσμήτε η κενήτε αυτό ο Θεό αμαρτίας να γίνει σκοτώ και με εκτάσταση του δεχάμενος εξουσία όχι δεμένα είναι γνωστό δι' αυτό είναι γη δεύνη. Αυτό είναι η γη λένε. Εγώ στο βγήκα να ξεβούλου σου. Αυτή η στάση μα λέει ότι δεν είναι στα χάρη. Και αυτό που λέει ότι θα ξέρει ότι δεν είστε. Ούτε και εμά ούτε δεσμείτε και λύτε απλά ω συμβαίνοντα. Αυτό ω πανάγαδε βασίλευ. Διέ μου ήταν με εξουδούλου σου, σκούλου σου Ανδρέα. Είτε με μισό να ξεπλημμύρισε. Και άφησε αυτό ω ένα λόγο. Η άνθρωπο και τα διακύματα. Και η ανάπαυση του κεκοιμένου δούλου σου Αντρέα Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να πέμπωμε και το Παναγίο και αγαθό και το ποιος πνεύμα την ίν και ήγη σε αιώνα στον αιώνα. Δόξα Χριστέ ο Θεός η ερπίσιμη δόξα εσύ ο και νεκρών και ζών Ανδρέου και η γυναίκα πια ελεκτή. Παναγιούλα. Και Παναγιούλα συνέβη και ο Θεός. Αμήν. Εν κόλπισα βράβο. Αμήν. Γύρω και γύρω συνέβη. Αμήν. Αιωνία ημίμη, αιωνία ημίμη, αιωνία αυτού ημνήμη. Αιωνία ημνήμη, αιωνία ημνήμη, αιωνία αυτών ημνήμη. Αιωνία ημνήμη, αιωνία ημνήμη, αιωνία αυτού ημνήμη. Διευχών του Αγίου Δεσπότου ημών Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Ήρθα σήμερα στην ψηφιακή δεν επισκέφθηκα το νησάκι αυτό, έστω με κακοκαιρία, αλλά ήταν πρέπει να έρθω. Και χάρηκα ιδιαίτερο που δώσκησα και τον γιατρό μα, τον πρώτο του συμβουλίου και γιατρό, που είναι για την ψηφιακή προ το παρόν. Και με έφερε εδώ στο ιατρείο. Και χάρηκα ότι το χτίριο είναι πάρα πολύ ωραίο, πάνω και κάτω. Αλλά αυτό πρέπει σιγά σιγά να ενταχτοποιηθεί
να μπει μέσα να λειτουργήσει όντως το ιατρείο αυτό του νησιού. Δηλαδή και αυτό έχει πέντε κατοίκους. Όταν συμβεί κάτι, τι να γίνουν αυτοί οι κατοίκοι, να πάνε σε ρόδο, με κάλυπτο, ή να πάνε ρόδο κάλυπτο, να τελειώσει εγώ εσύ, έχω και τα κούσμα τα προηγούμενα. Γι' αυτό λοιπόν χάρηκα πάρα πολύ πραγματικά ότι σε αυτό το χώρο της Εκκλησίας, στο οικόπεδο της Εκκλησίας, έγινε αυτό το πράγμα. Και συγχαίρω λοιπόν τον πρόεδρο και γιατρό, ο οποίος πραγματικά με την καλοκαιρία αυτή, Δευτέρα πρωί, ήρθε σήμερα εδώ στο νησί να κάνει τη ευμερία του. Είναι μεγάλο πράγμα. Είναι σε ένα νησί το οποίο είναι απέχει από την Κρέμη πολύ λίγο, αλλά παρά αυτά σήμερα έχει τρικυμία. Ήρθε όμως αυτό σήμερα να κάνει εδώ το γιατρείο του. Λοιπόν, πρέπει και αυτό το γιατρείο, το κτίριο να τακτοποιηθεί, ούτως ώστε να λειτουργήσει όντως ένα ωραίο γιατρείο για αυτό νησί και αυτό. Το έχουμε ανάγκη, πραγματικά. Και εύχομαι σύντομα. Και θα ήθελα και εγώ να πω στον κύριο πρόεδρο και στον γιατρό μας ότι αν είναι και από το χέρι μου, με την Μητρό μου μπορεί να μην το βοηθήσουμε. Να μας πούν ότι πρέπει να πράγματα και μην το βοηθήσουμε. Να ψάξουμε δηλαδή να ζητήσουμε τα πράγματα. Να ευχαριστήσουμε τον Σεβασμιότατο και τον πατέρα Νικόλα, οι οποίοι σήμερα επισκέφθηκαν την ψέρι μου και με την ευκαιρία αυτή είχαν την καλοσύνη να δουν, και να ευλογήσουν τον χώρο αυτό που προορίζεται και είναι το ιατρείο πλέον της Ψερίμου, το οποίο είναι θέμα χρόνου, διότι ήδη βρέθηκε και ο γιατρός, ήδη υπαρθήκαν οι άδειες, μένει απλώς ένας εξοπλισμός ξενοδοχειακός και μπορεί να λειτουργήσει αμέσως. Η ευχαριστία μας λοιπόν για αυτή την παρουσία που είναι ξεχωριστή πραγματικά και αυτή η ημερομηνία, Σεβασμιότατε, θα είναι η αρχή της τρίτης φάσης. Θα τελειώσει πολύ γρήγορα. Να ένα αγιασμό που είναι επίσημο αγιασμό. Μέσα στο καλοκαίρι να είναι πολύ σκόρμα. Ναι, έχει πολύ σκόρμα. Έχω μια άνθρωπη που μπορεί να βοηθήσουν. Πιστεύω ότι θα βοηθήσουν. Υπάρχει μια μεταφορά, τίποτα άλλο. Αυτό θα πάνε κάτω που είναι το κέντρο εκεί, που είναι εκεί είναι ο κόσμος. Εκεί υπάρχει και η ανάγκη των λιμενικών, γιατί εντάξει τώρα γι' αυτό δεν είναι το κακό. The season this week, this means Friday, Saturday is going to be probably our last trip. And after the cocktail journey, we just announced the happy hour.